Καλώς ορίσατε στον Αλφα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και επίσημα στο πλευρό σας ο σύνδεσμος κατόχων αξιογράφων. Μάλιστα. Να μου επιτρέψετε καταρχήν να τους ευχαριστήσω. Με τιμά η απόφασή τους για να στηρίξουν τη δική μου υποψηφιότητα σε αυτές τις προεδρικές εκλογές. Και φυσικά θεωρώ ότι με τη δική τους βοήθεια θα έχουμε ακριβώς μια καθοριστική συμμετοχή και βοήθεια στη μεγάλη προσπάθεια για να φέρουμε την αλλαγή, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αποκατάστασης των ζημιών του 2013, της αποκατάστασης της μεσαίας τάξης και της ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας. Αυτό η εξέλιξη, κύριε Παπαδόπουλε, μας πάει και στη συζήτηση για το κούρεμα που είδαμε να εστιάζετε και εσείς προσωπικά αλλά και το επιτελείο σας όλες αυτές τις μέρες. Κατηγορείτε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι απέκρυψε το γεγονός ότι άλλαξε η πρώτη απόφαση του Eurogroup από τη Βουλή μέσω ενός Eurogroup που έγινε με τηλεδιάσκεψη και απέκρυψε επίσης από τη Βουλή την αντίθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για κούρεμα καταθέσεων κάτω από 100.000. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι ισχυρίζονται ότι λέτε ψέματα και ότι τα γνωρίζατε όλα αυτά και προσκομίζουν και κάποια στοιχεία. Και εγώ λέω να τα δούμε σημείο προς σημείο. Το Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε 18 Μαρτίου. Το βράδυ, με μια έρευνα στο ΚΙΠΕ, βρίσκαμε στις 11 και 32 το βράδυ τις δηλώσεις του τότε πρόεδρου του Eurogroup, του κ. Ντάισελπλουμ, που αναφέρει εκείνη την απόφαση. Μάλιστα. Άρα, ήταν δημόσια πληροφορία η απόφαση εκείνου του Eurogroup. Όχι, δεν ήταν δημόσια πληροφορία, γιατί οι δηλώσεις του κ. Ντάισελπλουμ δεν ήταν ξεκάθαρες. Η απόφαση του Eurogroup ήταν ξεκάθαρη για αλλαγή της απόφασης της πρώτης της 16 του Μάρτη, η οποία προνούσε κούρεμα κάτω από τις 100.000, το οποίο κούρεμα είχε εισηγηθεί ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης. Η δεύτερη απόφαση στην οποία συμμετείχε η κυβέρνηση του κύριου Αναστασιάδη μιλούσε για πλήρη εγγύηση των καταθέσεων κάτω από τις 100.000. Υπάρχουν τα πρακτικά της Βουλής και της Ολομέλειας και της Επιτροπής Οικονομικών. Εμφανίστηκαν σε εκείνες τις συνεδρίες αξιωματούχοι της κυβέρνησης του κ. Αναστασιάδη. Εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών. Εμφανίστηκε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Κανένας τους δεν μίλησε για αλλαγή της απόφασης και εγγύηση των καταθέσεων κάτω από 100.000. Εξάλλου, την επόμενη ημέρα, στις 19, η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη έφερε το νομοσχέδιο στη Βουλή και επέμενε να ψηφίσουμε νομοσχέδιο για κούρεμα κάτω των 100.000. Επειδή έχουμε τις δηλώσεις του κ. Ντάισελπλουμ εκείνης της ημέρας, λέει ξεκάθαρα την απόφαση, όπως βγήκε μετά και από το Eurogroup. Άρα, δεν ξέρω γιατί πρέπει να λέμε γιατί δεν μας ενημέρωσε. Υπήρξε άλλη απόφαση ότι η εισήγησή μας είναι να πάρετε αυτό το κούρεμα και δεν το έφερε η κυβέρνηση. Η εισήγηση του Eurogroup ήταν για πλήρη εγγύηση των καταθέσεων κάτω από 100.000. Αυτό το ξέραμε από το βράδυ της 18ης Μαρτίου. Κανένας δεν πληροφόρησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις επόμενες συνεδρίες που είχαμε την επόμενη ημέρα. Κανένας δεν μας είπε για αλλαγή της απόφασης και επαναλαμβάνω, δεν έχει πλέον σημασία αν τι είπε ο κ. Ντάισελπλουμ ή τι δεν είπε ο κ. Ντάισελπλουμ. Συμμετείχε σε εκείνη την τηλεδιάσκεψη η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία συμφώνησε στην πλήρη εγγύηση των καταθέσεων κάτω από τις 100.000. Την επόμενη ημέρα η κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη, αντί να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή για εγγύηση των καταθέσεων κάτω από τις 100.000 και ενδεχομένως κούρεμα πάνω από τις 100.000 με 15%, επέμεινε μέχρι το τέλος να ψηφίσουμε κούρεμα κάτω από τις 100.000. Επομένως, η ερώτηση δική μου είναι, γιατί παραπλάνησε την Βουλή ο κ. Αναστασιάδης, γιατί παραπλάνησε τον λαό καθώς επέμεναν να φέρουν νομοσχέδιο για πρόταση που δεν ίσχυε. Και γιατί επέμενε μέχρι τέλους ο κύριος Αναστασιάδης να κουρέψει τους καταθέτες κάτω από τις 100.000. Γιατί ποιους ήθελε να προστατεύσει μια πρόταση που ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτη? Δεν ξέραμε ότι ήταν ανύπαρκτη. Αυτό σας λέω. Μα αφού κανένας η συγκηματική έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών προς την Ολομέλεια, της οποίας τότε εσείς προεδρεύατε και εσείς την παρουσιάσατε. Η οποία τι λέει τι? Και μέσα σε εκείνη την έκθεση αναφέρεται ότι στις 19 Μαρτίου, δηλαδή την προηγούμενη της ψήφισης από την Ολομέλεια και την επομένη τη τηλεδιάσκεψη του Eurogroup. 19 ήταν η μέρα τη ψήφιση. 19, ναι. 18 το πρωί ήταν το Eurogroup.
Αναφέρατε μέσα ότι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο κύριος Δημητριάδης, μας ενημέρωσε για τις σκέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην υπάρξει κούρεμα μέχρι τις 100.000. Και ότι πρέπει να πάμε στο 15,6 πάνω από 100.000 για να καλύψουμε. Άρα το γνωρίζατε ότι υπήρχε αυτή. Όχι, αυτή άλλον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άλλον το Eurogroup. Γιατί είναι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όντως διαφώνησε από την πρώτη στιγμή και όπως στη συνέχεια απεκάλυψε και ο Μάριο Ντράγκη, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είπε ότι άλλαξε η απόφαση λόγω των αντιδράσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη μέρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ήταν μέρος της απόφασης του Eurogroup. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι μέρος του Eurogroup. Άλλο σώμα του Eurogroup. Άλλο σώμα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και γι' αυτόν επαναλαμβάνω, ο κύριος Ντράγκη ο ίδιος, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Άλλαξε η απόφαση. Εγγυήθηκαν τις 100.000. Η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη αγνόησε τη δεύτερη απόφαση του Eurogroup, έφερε στη Βουλή νομοσχέδιο ακούρεμα κάτω από τις 100.000 και οφείλει να εξηγήσει στον λαό. Ποιους προσπάθησε να εξυπηρετήσει με εκείνον το νομοσχέδιο, αφού είχε την απόφαση του Eurogroup για κούρεμα πάνω από τις 100.000, γιατί επέμενε μέχρι τέλους να φέρει κούρεμα κάτω από τις 100.000 με τις αντιδράσεις που είδαμε, όπως ήταν επόμενο να απορρίφθηκε από τη Βουλή. Εμείς ήδη τους λέγαμε να μας φέρουν ένα αλλακτική πρόταση. Γιατί δεν αντέδρασαν, αφού ήταν γνωστή εκείνη η απόφαση του Eurogroup, της αλλαγής της πρώτης απόφασης, και να του πούν, εμείς δεν ψηφίζουμε αυτό το πράγμα που φέρνεις, γιατί είναι μη υπαρκτό. Του είπαμε ότι δεν ψηφίζουμε. Δεν ξέραμε ότι δεν ισχύει η πρόταση. Μα αφού υπήρχε αυτό από το βράδυ, οι δηλώσεις του κ. Ντάισεμπλουμ ήταν στις 11:32 18 Μαρτίου στο ΚΙΠΕ και λέει επιβεβαιώνει τη σημασία της πλήρους εγγύησης των καταθέσεων κάτω από 100.000. Μάλιστα. Άρα σας το ξέραμε. Λέω, τι το ξέραμε. Είχαμε συζητήσεις στην Επιτροπή, σας λέω. Πρακτικά της Ολομέλειας. Εμάς δεν είναι δουλειά μας να παρακολουθούμε το τι λένε οι δημοσιογράφοι ή το τι λέει ο οποιοδήποτε. Όχι, είναι επίσημη η κυβέρνηση, τοποθέτηση του κ. Ντάισεμπλουμ. Η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, γιατί δεν το ήξερα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα το θέσουμε σε αυτούς. Αλλά εμείς όχι, τώρα θέτω, που έχουμε επειδή μας. Το με ρωτάτε εμάς, που είμαστε στη Βουλή 18 ώρες και περιμέναμε να μας ενημερώσει η κυβέρνηση Αναστασιάδη γιατί θα κάνουμε. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, γιατί δεν ήξερε τότε για αυτή την αποφάση. Αφού συμμετείχε. Ήταν εκεί, δεν το έμαθαν από το ΚΙΠΕ. Όταν ρωτήσαμε πρόσφατα. Η κυβέρνηση του κύριου Αναστασιάδη Δημήτρη. Αναπληρωτή. Ήταν εκεί στην τηλεδιάσκεψη και συμφώνησε μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέλη του Eurogroup. Πήραμε γραμμή, την απόφαση αυτή με τον κύριο Βίκτορα Παπαδόπουλο πριν από μερικές μέρες. Μας λέει δεν. Η δική του ερμηνεία είναι ότι εκείνη η απόφαση του Eurogroup δεν λέει για πλήρη κατοχύρωση. Αυτή ήταν η πρώτη περασπίση. Ξεπέρασαν κάτω από 100.000. Απλά μας λέει ότι είναι μια ερμηνεία, μας λέει να το δούμε πιο προοδευτικά και γι' αυτό ήρθε η εξαίρεση των πρώτων 20.000. Σας λέμε ότι θέσαμε τα ερωτήματα και προσεκίνη την κατευθύνση. Ούτε ο Μάριο Ντράγκη δηλαδή κατάλαβε την απόφαση του Eurogroup. Μόνο ο Βίκτορας Παπαδόπουλος κατάλαβε την απόφαση. Εγώ θέλω να σας διαβάσω και εγώ. Κοιτάξτε. Ναι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και είναι κατανοητή η αμηχανία της κυβέρνησης. Η απόφαση άλλαξε. Το λέει μέσα στην απόφαση ότι η απόφαση αλλάζει. Όποιος διαβάσει την απόφαση λέει την έχουμε, ναι, αλλάζουμε την απόφαση και καλούμε την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αλλάξει και το δικό της νομοσχέδιο. Μας λένε ότι εκεί που λέει reaffirms the importance, ότι λέει επιβεβαιώνει τη σημασία για την πλήρη κάλυψη και λέει δεν σου λέει. Κάλυψε τη πλήρω. Αυτή είναι η ερμηνεία τη κυβέρνηση. Εμένα τα αγγλικά μου είναι λίγα. Όχι, δεν λέμε αυτό. Σα λέω τι συζητήσει κάναμε. Εμένα βασίζομαι στα αγγλικά του Μάριου Ντράγκη, που είναι ο διοικητή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο οποίο ξεκάθαρα στι 4 του Απρίλη λέει ότι άλλαξε την απόφαση του Eurogroup. Και ότι εγγυήθηκαν τι καταθέσει κάτω από τι 100.000. Και ρωτώ, γιατί η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, που συμμετείχε σε εκείνη την τηλεδιάσκεψη, συμφώνησε μαζί με το Eurogroup να εγγυηθούν τις 100.000, την επόμενη ημέρα, αντί να εγγυηθεί τις 100.000, έφερε νομοσχέδιο στη Βουλή για κούρεμα και κάτω από τις 100.000. Είναι απλά τα ερωτήματα. Ποιους ήθελε να εξυπηρετήσει ο κ. Αναστασιάδης, γιατί σίγουρα δεν εξυπηρετήσε το δημόσιο συμφέρον. Γιατί τότε, 6 μήνες μετά, εσείς σε μια δημόσια παρέμβαση σας λέτε, αν έπαιρνα το χρόνο πίσω, θα έλεγα ναι σε εκείνη την απόφαση. Γιατί έκανα λάθος. Μη υπαρκτή. Γιατί έκανα λάθος και εμπιστεύτηκα και εγώ, όπως εμπιστεύτηκαν όλοι οι βουλευτές, την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Γιατί οι διαβεβαιώσεις που παίρναμε ήταν ότι την επόμενη μέρα θα πάμε πίσω στο Eurogroup με εναλλακτική πρόταση. Αντί η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη να πάει πίσω στους Ευρωπαίους εταίρους μας και να τους πει ότι είναι απαράδεκτο να κουρέψουμε τις καταθέσεις κάτω από 100.000, παραλαμβάνω, εμείς δεν ξέραμε
ότι αυτή η απόφαση είχε να αλλάξει. Αυτό είναι ένα σημείο που, ναι, που είναι λίγο ασαφές. Έστειλαν τον κύριο Σαρίν στη Μόσχα να ψάχνει να βρει δάνεια. Ναι. Και αυτή η συμπερίφορα, το ότι αγνοήσαμε τους Ευρωπαίους και πήγαμε στη Μόσχα να βρούμε δάνεια, εξόργησε δυστυχώς κάποιες χώρες. Και την επόμενη φορά που πήγαμε, η συμπεριφορά τους ήταν εκδικητική. Απλά, εάν τα ήξερα αυτά τα πράγματα, ότι θα συμπεριφερθεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη με αυτόν τον τρόπο, ναι, θέλω δεν μια θα εμπιστεύομαι αυτό, την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Είναι 6 μήνες μετά. Το Σεπτέμβριο έγινε η δήλωσή σας, Μάρτιο ψηφίσαμε στη Βουλή. Μάλιστα. Γιατί 6 μήνες μετά δεν τους ξεμπροστιάζω, άλλαξε η απόφαση του Euro Group, βγήκαν οι αποφάσεις, τις ξέραμε όλες. Ότι δεν το γνωρίζαμε. Τώρα, μα 6 μήνες μετά, λέτε. Δικαιούστε να μας καταγγέλλετε εμάς και να μας κατηγορείτε ότι. Εγώ δεν κατηγορώ κανένα. Είχαμε εδώ και τον Βίκτρο Παπαδόπουλο και τον ρωτούσαμε τα ίδια πράγματα. Δεν την είδαμε. Αλλά πώς δεν πιστεύω ότι δεν την είδατε, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν ήσασταν πρόεδρος της Επιτροπής και ξέρω ότι εκείνη την περίοδο ήσασταν 24 ώρες το 24ωρο πάνω σε αυτά. Είχαμε συζητήσεις στη σύσκεψη αρχηγών και μία από τις συζητήσεις και εισηγήσεις που είχαμε ήταν ακριβώς για να εισηγηθούμε κούρεμα για πάνω από τις 100.000. Υπήρχαν και άλλα κόμματα εκεί που μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτές τις συζητήσεις. Πέτε εγώ. Δεν ήμουν ενήμερος, δεν κατάλαβα τι γινόταν. Όλοι οι υπόλοιποι, ούτε οι υπόλοιποι. Με αυτό ρωτάμε και ούτε οι υπόλοιποι κατάλαβαν τι γινόταν. Στην Επιτροπή, όταν είπε ο κ. Ούτε οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης κατάλαβαν τι έγινε. Ούτε οι εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί και εκείνοι συζητούσαν. Και ήταν και τότε βουλευτές, δεν θέλω να τους κατονομάσω, που είχαν την ίδια άποψη ότι έπρεπε να πάμε με κούρεμα πάνω από τις 100.000. Αλλά αυτά δεν είναι που έχουν σημασία. Σημασία έχει η κυβέρνηση που είχε την ευθύνη να φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή, που είχε την ευθύνη να διαπραγματευτεί μαζί με το Eurogroup. Τι έκαμε? Ήξερε ότι είχε απόφαση για εγγύηση των 100.000, επαναλαμβάνω, συμμετείχε σε εκείνη την τηλεάσκεψη, ήταν εκεί όταν υπάρχει η απόφαση και την επόμενη ημέρα απέκρυψε αυτό το γεγονός και έφερε νομοσχέδιο για κούρεμα κάτω από τις 100.000. Ας κρίνει ο κόσμος για ποιο λόγο ο Νίκος Αναστασιάδης επέλεξε να παραπλανήσει τη Βουλή, να αποκρύψει αυτόν τον ουσιαστικό γεγονός από τις συζητήσεις και να παραπλανήσει με αυτόν τον τρόπο τον ίδιο τον Κυπριακό. Αν μου επιτρέπετε, 2 μικρά σημεία. Yeah. Στην Επιτροπή Οικονομικών, ο κύριος Δημητριάδης είπε για τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να σώσουμε, ναι, κάτω από 100.000 τις καθέσεις. Το κούρεμα πρέπει να πάει στο 15,6. Αυτόν το είπε. Δεν μας είπε ότι άλλαξε η απόφαση. Να του δώσω ένα δικαιολογητικό, ότι ο κ. Δημητριάδης δεν συμμετείχε εξ όσο γνωρίζω στην τηλεδιάσκεψη. Εκεί δεν ρωτάμε πράγματα και να δούμε και να πάμε να πούμε στην κυβέρνηση ή στην Ολομέλεια δημόσια ότι υπάρχει αυτή η εισήγηση. Ναι, το είχαμε. Είναι μέσα στην έκθεση. Είναι μέσα στα πρακτικά. Αλλά επέμενε, επαναλαμβάνω. Εσείς γιατί δεν επιμείνατε. Μα για ένα τόσο σοβαρό θέμα, θα αναλάβανε τη διαπραγμάτευση με το Eurogroup η Βουλή? Καλά, ο ρόλος της κυβέρνησης ποιος είναι? Η ίδια η κυβέρνηση μας έλεγε ότι προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε και αυτό είναι το νομοσχέδιο που πρέπει να περάσουμε. Φεύγει αυτό. Στο δεν ξέραμε, επιμένετε ακόμη, κύριε Παπαδόπουλε, πάνω σε αυτό? Γιατί είναι δημόσιες οι πληροφορίες, υπήρχε και τα δημοσιεύματα του τύπου. Εσείς πιάσατε όντως τα πρακτικά. Τα πιάσαμε τα πρακτικά. Εμείς δεν ξέραμε. Καταδικάστε μας. Εμείς είμαστε βουλευτές όμως. Η κυβέρνηση που ήταν εκεί, γιατί δεν απεκάλυψε αυτόν το ουσιαστικό, αν καθόλου κρίσιμο γεγονός στη Βουλή των Αντιπροσωπών? Έχετε τα πρακτικά. Διαβάστε και πέστε θα μου. Θα σας διαβάσω κάτι άλλο. Πού λέει ο Υπουργός Οικονομικών ότι άλλαξε η απόφαση? Πέτε μου, πού λέει. Λένε ότι δεν άλλαξε η απόφαση. Αυτό ισχυρίζονται, αλλά αυτό ήταν η πρώτη. Επαναλαμβάνω, αυτή ήταν η πρώτη υπεράσπιση. Ναι. Μετά τους ξεπέρασαν τα γεγονότα και η δεύτερη τους υπεράσπιση είναι αυτό που λες εσύ ότι έπρεπε να το ξέρετε. Και αλλήμον αν η υπεράσπιση σε μια ποινική υπόθεση ενός απατιώνα θα αυτό ήταν ότι, ξέρετε, το θύμα έπρεπε να προσέχει καλύτερα και δεν έπρεπε να τον εξαπατήσω έτσι εύκολα. Να διευκρινίσουμε. Γιατί ο Νικόλας Παπαδόπουλος 6 μήνες μετά, που ξέρει πλέον και έχει εικόνα, του λέει: εγώ αν έπαιρνα το χρόνο πίσω θα ψήφιζα ναι, και δεν έρχεται εκείνη την ώρα να πει. Είπα, για ποιο λόγο. Επειδή εμπιστεύτηκα την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Μα ήρθαν τα γεγονότα, ήρθαν οι αποφάσεις, ήρθαν. Ναι, σας λέω, εμπιστευτήκαμε κακώς την κυβέρνηση Αναστασιάδη, ότι θα πήγαινε πίσω μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Eurogroup και θα εκατέθεται μια εναλλακτική πρόταση. Δεν έκαμε αυτό το πράγμα. Έστειλαν τον κύριο Σαρί στη Ρωσία να ψάχνει να βρει δάνεια και η αντίδραση των Ευρωπαίων εταίρων μας ήταν εκδικητική με καταστροφικά αποτελέσματα. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Αναστασιάδης πήγε σε αυτά τα Eurogroup παντελώς απροετοίμαστος, δεν είχε εναλλακτική πρόταση.
κατέθεσε μία πρόταση που προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις για κούρεμα κάτω των 100.000. Στη συνέχεια, παρά το ότι άλλαξε την απόφαση του Eurogroup, απέκρυψε αυτό το γεγονός από τη Βουλή και παραπλάνησε τον λαό. Επέμενε μέχρι τέλους για κούρεμα κάτω των 100.000. Όταν απορρίφθηκε αυτή η παράλογη πρόταση, αντί να πάει πίσω στην Ευρώπη, πήγε στη Ρωσία. Προκάλεσε την εκδίκηση, την εκδικητικότητα και την έντονη αντίδραση των Ευρωπαίων. Και οι χειρισμοί είναι αυτοί που γνωρίζουμε. Μετά πήραν και την απόφαση για την πώληση των καταστημάτων στην Ελλάδα και εκείνο ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην κυπριακή οικονομία. Είναι άλλο το ερώτημα μου, Πρόεδρε, πάνω σε αυτό. Ότι εγώ λέω, εσείς μου λέτε, μια κούλπα τον εμπιστευτήκαμε. Μάλιστα. Εγώ εδώ ρωτάω, κάναμε το λάθος τότε, τον εμπιστευτήκαμε. Έξι μήνες μετά που ξέραμε τι ακριβώς έγινε. Μα ποιος σας είπε ότι ξέραμε? Σας επαναλαμβάνω. Δεν βγήκαν οι αποφάσεις, ό,τι άλλαξε. Οι εξελίξεις. Μα εδώ μέσα ενημέρωσης μιλούν για κρυμμένον Eurogroup, μιλούν για κρυμμένες αποφάσεις. Εντάξει, δεν ήταν κρυμμένο προφανώς, αφού εμείς δεν είμαστε δημόσια πληροφορία. Ούτε detective είμαστε, ούτε δημοσιογράφοι που να ασκούμε ερευνητική δημοσιογραφία. Η Βουλή δεν είναι μέσον ενημέρωσης για να παρακολουθά το ΚΙΠΕ ή να παρακολουθά δηλώσεις. Έχει επίσημη ενημέρωση μέσω της κυβέρνησης, καθώς ο επίσημος διάβολος επικοινωνίας μαζί με τους Ευρωπαίους. Και σε καμία επίσημη ενημέρωση η κυβέρνηση δεν αναφέρει αυτά τα πράγματα. Δεν συμμετείχε η Βουλή στις διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Δεν έχει αυτόν τον ρόλο η Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτόν τον ρόλο τον έχει η κυβέρνηση. Πού ξέρουμε εμείς αν οι δηλώσεις είναι σωστές ή λάθος? Η επίσημη ενημέρωση είναι αυτή που λαμβάνουμε. Δεν ανέφερε ποτέ αυτά που μας λέτε. Στη Βουλή, κάτω από την σχετική νομοθεσία που επιβάλλει ότι πρέπει να γίνονται αληθείς και σωστές δηλώσεις ενώπιον των επιτροπών, δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη δεν απεκάλυψε την αλήθεια. Απέκρυψε έναν ουσιαστικό γεγονός που άλλαζε ολόκληρη τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου και ενδεχομένως θα μας επέτρεπε και εμάς να υπερψηφίσουμε. Ένα τελευταίο σημείο, κύριε Παπαδοπούλε, γιατί αναφερθήκατε στα πρακτικά της Επιτροπής Οικονομικών 19 Μαρτίου, πριν πάμε στην Ολομέλεια για ψήφιση. Υπάρχει μια αναφορά σας, αν μου επιτρέπετε να τη διαβάσω. Ήταν μετά την παρέμβαση του κυρίου Δημητριάδη που λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική, ναι, σας λέει καλύψτε τις πρώτες 100.000 και πάμε σε κούρεμα πάνω από τις 100 στο 15,6%. Ναι. Νικόλας Παδόπουλος, μια ερώτηση, κύριε Διοικητά. Κατανοώ και σέβομαι το επιχείρημα και είναι απόλυτα σεβαστό και συμφωνώ μαζί σας ότι η ασφάλεια των καταθέσεων, ιδιαίτερα των εγγυημένων, είναι πάρα πολύ σημαντική αρχή. Προβληματίζεται όμως η κυβέρνηση και η κεντρική ότι σε τέτοια περίπτωση ενδεχομένως να στείλουμε κάποια μηνύματα σε φίλες χώρες που μας στήριξαν στο παρελθόν? Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Ρωσία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι, με πολύ αρνητικές και εχθρικές δηλώσεις προς την Κύπρο, να μας διαμηνύουν ότι δεν υποστηρίζουν τη θυματοποίηση των ρωσικών καταθέσεων και των επιχειρήσεων. Και άμα το δεις από τη δική του σκοπιά, δεν λέω ότι πρέπει να γίνει, μας λένε το εξής. Ναι, κατάλαβα. Εσείς τα έκαμε τη σαλάτα. Οι Κύπροι δεν θα συμμετέχουν στο σχέδιο και θα σας τα πληρώσουμε εμείς? Είναι δικό τους το επιχείρημα αυτό και δεν είναι από μια τυχαία χώρα. Είναι από μια χώρα που στο παρελθόν μας στήριξε οικονομικά και στο παρελθόν μας στήριξε και στο εθνικό μας θέμα. Επομένως, σέβομαι την αρχή που λέτε, αλλά ίσως στο συγκεκριμένο θέμα να πρέπει να εξετάσουμε και άλλους παράγοντες που θα μας οδηγήσουν στην απόφασή μας. Και πραγματικά δεν σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να καταλήξω στο ερώτημα, αλλά αντιλαμβάνεστε ποια είναι τα δεδομένα και τα γεγονότα που εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Ενδεικτικό των πιέσεων που δεχόμαστε. Και γι' αυτό ήταν απόλυτα επάνανγκες η κυβέρνηση να ήταν ειλικρινής και να αποκάλυπτε όλα τα πραγματικά γεγονότα που είχαμε ενώπιον μας και τα ουσιώδη γεγονότα. Γιατί ήταν να πάρουμε. Να σκεφτόμασταν και τους Ρώσους, άμα πάμε μόνο πάνω από 100. Φυσικά. Ναι. Άρα ίσως να μην ήταν τόσο η έγνοια μας να προστατεύσουμε τις πρόσφατες. Όχι, δεν είναι σε αυτό που αναφερόμουν. Σε αυτό που αναφερόμουν είναι στις εναλλακτικές προτάσεις για να μην πάμε σε κούρεμα καταθέσεων. Κανένας μας δεν ήθελε να πάμε σε κούρεμα καταθέσεων. Και αυτή ήταν η δική μας θέση μέχρι και το τέλος. Καταλαβαίνοντας τις πιέσεις όμως, και το λέω και στην τοποθέτηση μου, ότι δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις, δεν είναι εκεί που με φοβάμαι την κυβέρνηση. Ούτε έχω πει ποτέ ότι εγώ υποτιμώ τις δυσκολίες τις οποίες βρέθηκε ο κύριος Αναστασιάδης όταν πήγε στο πρώτο Eurogroup. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν προετοιμασμένος. Δεν είχε εναλλακτική πρόταση. Και όταν προφανώς τον απείλησαν, τον εκβίασαν, τον πίεσαν, δυστυχώς κατέθεσε ο ίδιος την πρόταση για το κούρεμα των καταθέσεων κάτω από τις 100.000. Το αποτέλεσμα ήταν η έντονη αντίδραση του κόσμου και στη συνέχεια, αντί να έχουμε μια σωστή διαχείριση μιας πάρα πολύ δύσκολης και κρίσιμης κατάστασης, είχαμε αυτά τα τραγικά λάθη
που οδήγησα στη χειρότερη δυνατή. Άρα τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση, γιατί θα τους έχουμε αύριο, κύριε Παπαδούλη, είναι γιατί επέμεναν. Επέμεναν στο κάτω από 100% αφού μπορούσαν να πάνε σε μια άλλη πρόταση. Και ξέρετε, δεν γίνεται κάθε μέρα να ακούμε διαφορετική εκδοχή και διαφορετικές υπερασπίσεις. Η πρώτη τους υπεράσπιση ήταν ότι δεν αλλάξει η απόφαση. Μετά που τους διέψευσε ο Μάριον Ντράγκη, μετά που η απόφαση βγήκε στη δημοσιότητα και μπορούμε όλοι να τη διαβάσουμε, η δεύτερη τους υπεράσπιση ήταν ότι άλλαξε η απόφαση, αλλά σας ενημερώσαμε. Όταν βγήκα στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Βουλής που φαίνεται ότι δεν μας ενημερώσαν, η τρίτη τους υπεράσπιση είναι ότι άλλαξε η απόφαση, αλλά έπρεπε να το ξέρετε. Δεν είναι έτσι. Η πρώτη που είχε ευθύνη να τηρήσει την απόφαση στην οποία συμμετείχε ήταν η κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη. Αντί να τηρήσει εκείνη την απόφαση, επέμεναν μέχρι τέλους να κουρέψουν τις καταθέσεις κάτω από 100.000 με καταστροφικά αποτελέσματα για τους καταθέτες, τους κατόχους αξιογράφων, τα ταμεία προνοίας αλλά και ευρύτερα για την κυπριακή οικονομία. Έρχονται οι μέρες γιορτών, θα ξεκουραστείτε καθόλου ή πρέπει να τρέξουμε σε ρυθμούς προεκλογικής? Θα μας αφήσετε, αν μας αφήσετε θα ξεκουραστώ. Κάνατε καιρό να έρθετε και να σας δούμε, ελπίζω να κάνουμε τον ίδιο καιρό. Οπότε με καλέσατε, ήρθα. Λοιπόν, εντάξει. Να μου επιτρέπετε να σας ευχηθώ. Και εμείς και σε εσάς και στην οικογένειά σας, κάθε καλό. Σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και μακάρι η ερχόμενη χρονιά το 2018 να φέρει ευημερία, προοπτική, ελπίδα στο λαό μας και πάνω απ' όλα φυσικά και την απελευθέρωση του τόπου μας. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα, καλές γιορτές, καλή συνέχεια.